Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ από το πλειστό της Ζωφρίας, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Grand Manaria και Anonymous, πρώτη αγωνιστική για το κύπελο, πρεμιέρα σήμερα για τις δύο αυτές ομάδες, οι οποίες ρίχνονται μόλις στη μάχη με τους Anonymous να βρίσκουν ένα τρίποντο γρήγορα με τον Μπουτσικάκη, τον εκτελεστή τους, να ανοίγει το σκορ για το 0-3. Μπαίνει ζεστά από νωρίς όπως τον Anonymous. Σπάει και το Ρόδι για το πρώτο καλάθι των φιλοξενούμενων. Θα πάρει και το rebound τώρα μετά από την άσχημη προσπάθεια του Προκόπη Παπαϊσταθίου. Πετρόπουλος. Πάμε λίγο να δούμε και τις πεντάδες. Καραμάνος, Προκόπης Παπαϊσταθίου, Αντώνης Τσίγκος, Ρούτσος και Παπαχριστοδούλου ξεκινούν για τους γηπεδούχους για τα Grand Manaria, ενώ από την άλλη για τους Ανώνυμους έχουμε Ουζουνίδη, Δρακόπουλο, Μουτσικάκη, Ελευθεριάδη και Πετρόπουλο. Η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, με τον Αντώνη Τσίγκο να αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Παπαχριστοδούλου άφησε στον Νερούτσο. Γύρισε η πάσα του, δεν πήγε εκεί που ήθελε, αλλά κατέληξε σε συμπαίκτη τελικά. Άστοχο το σουτ του Παπαϊσταθίου. Μπάλα παραμένει στην κατοχή των μπλε. Αλλά απομένουν και 3 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι, θα πρέπει να βιαστούν. Έγινε η επαναφορά, ένα γρήγορο σουτ στο σίδερο από τον Παπαχριστόδουλου. Πετρόπουλος στη γωνία, ο Δρακόπουλος, ο Τζουνίδης θα πάει προς τα μέσα, υποπίεση, θα στοχίσει, μάχες εκεί για την διεκδίκηση της μπάλας, παίρνουν τελικά τα Μανάρια, θέλουν να τρέξουν κιόλας, ρίχνει ταχύτητα από Παπαχριστοδούλου, βρήκε την πάσα και το πρώτο καλάθι είναι γεγονός για τους γηπεδούχους από τον Ερούτσο. 2-3. Τσικάκης δυσκολεύεται να υποδεχτεί, ο Ελευθεριάδης κράτησε ωστόσο. Ζουνίδης. Τελειώσει ο χρόνος χωρίς να το αντιληφθεί. Αυτό λέει και στους συμπαίκτες του ότι θα έπρεπε να τον ενημερώσουν ότι τελειώνει ο χρόνος. Τσίγκος άφησε στον Παπαχριστοδούλου ένα τρίποντο από τα αριστερά. Παπαϊσταθίου δεν βρίσκει στόχο και θέλει να τρέξει τώρα ο Ζουνίδης. Ωραία η πάσα του, δεν θα την κάνει ασίστ όμως ο Δρακόπουλος. Μανάρια τώρα στην άλλη πλευρά. Αυτό το σούτ από τον Παπαχριστοδούλου. Έτσι γρήγορα ο Μπουτσικάκης. Δεν βιάζεται ο Δρακόπουλος. Θα βρει μπάλα στο καλάθι. Και πάλι τώρα θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά τα Μανάρια. Επιστρέφει η άμυνα των Άσπρων. Καραμάνος μπήκε στα ίσα, δεν του κάνει το χάτερη μπάλα. Κερδίζει ωστόσο το φάουλ. Και θα έχει την ευκαιρία για δύο ελευθερές βολές. Είναι η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. Και σοφαρίζει σε 3-3. Ο Ζουνίδης πάει μόνος στη φάση. Θα τελειώσει την φάση με επιτυχία. 33-5. Τσίγκος. Καραμάνος αφήνει έξω στην κορυφή, περιμένει ο Νερούτσος για να εκτελέσει, όχι καλά όμως. Πετρόπουλος ψάχνει συμπαίκτη, έχει δίπλα του την επιλογή του Ελευθεριάδη. Έπαιξε με τον Ζουνίδη και εκείνος κατευθείαν με τον Δρακόπουλο θα δεχτεί το κόψιμο.
τον Παπα Ευσταθίου. Πετρόπουλος. Μουτζικάκης έχει βάλει στην πλάτη τον αντίπαλό του. Τρομερή προσποίηση. Δεν θα μπει όμως το καλάθι. Κρίμα για τον Μουτζικάκη. Ήταν τρομερή η κίνησή του. Δεν έφερε όμως κάτι ουσιαστικό στην συνέχεια. Ένα τρίποντο αμαρκάριστο. Θα το χάσει ο Παπαχριστοδούλου. Μπάλα είναι για τους Αστρούς. Μουτζικάκης είδε το κόψιμο του Πετρόπουλου, άφησε έξω εκείνος ένα σούτ για τρεις πόντους Ελευθεριάδης, δεν θα το βάλει. Μουτζικός μαζεύει, αποφεύγει τον αντιπαλό, αλλά του φεύγει παρά τα χέρια και καταλήγει εκτός. Πυροζουνίδης, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά της πρώτης περίοδου. Ελευθεριάδης χρησιμοποιεί εκεί τη δύναμή του. Καλάθι και φάουλ. Έπαιξε ωραία με το κορμί του. Σκόραρε κιόλας. Πήρε και το φάουλ 3-7. Η βολή ωστόσο θα εκτελεστεί μετά το time out. Επιστρέψαμε μετά το time out με τον Ελευθεριάδη να είναι στην γραμμή για την μία ελεύθερη βολή του, θα την βάλει και αυτή για το 3-8. Από Ευσταθίου έκανε την κίνηση και πήρε ο Νερούτσος. Πάσα έξω για τον Σκληρό, του δίνει το σκρίνο ο Καραμάνος. Ένα τρίποντο του Παπα Ευσταθίου για τον Βριστόχο. Ζουνίδης διέσχισε αρκετά μέτρα, ηρέμησε την κατάσταση με την πάσα στον Μανολέα. Μανολέας θα το επιχειρήσει από αρκετά μακριά, η μπάλα στο σίδερο. Νερούτσος δεν συγκράτησε, αλλά δεν έχασαν και την κατοχή τα μανιάρια. Στράτιος Παπα Ευσταθίου τώρα. Αυτή στον Σκληρό. Στέκεται στον αέρα. Δεν θα πει το καλάθι. Και τώρα ο Ζουνίδης κρατάει, σηκώνει και το βλέμμα του. Βλέπει απέναντι τον Δρακόπουλο. Θα αλλοιωθεί η προσπάθειά του. Τελευταία 4 λεπτά τώρα για την πρώτη περίοδο. Καραμάνος. Γρήγορη επίθεση για τα μανάρια. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ πάνω στον Ερούτσο. Βολές για τον παίχτη των γηπεδούχων. Κέρια για να ξεκολλήσουν τώρα από τους τρεις πόντους οι γηπεδούχοι. Θα το κάνουμε τον Νερούτσο να ευστοχίσει πρώτη, 4-8. Δύο στους δύο βολές για το 5-8. Μανολέας. Τώρα δείχνει το σύστημα. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ μακριά από την μπαλά. Το έκανε ο Προκόπης Παπα Ευσταθίου πάνω στον Μπουτσικάκη, αν προλάβα να δω καλά. Έγινε επαναφορά ο Μπουτσικάκης από την γωνία. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ και θα κάνει και το φάουλ στη συνέχεια, καθώς βρήκε το χέρι του Σκληρού. Παπα Ευσταθίου. Σκληρός.
πήρε το screen, έμεινε με τον Δρακόπουλο πάνω του τώρα ο Νερούτσος. Βρήκε στην κίνηση τον Σκληρό, δεν ήρθε το καλάθι παρά την καλή συνεργασία. Δρακόπουλος. Φυσικά έχει πήρε από τον Μανολέα, έπαιξε με τον Μαύρη. Εκεί πάσα του ψηλού, κατέληξε απευθείας εκτός η μπάλα. Κρατάει ο έτερος του Παπαευσταθίου, Προκόπης, Νερούτσος, θέλει να αποστάρει, κάνει τις απανωτές προσποιήσεις, γυρίζει και τα σκοράρει με μια όμορφη κίνηση. 7-8, στον πόντο και πάλι τα Γκραν Μανάρια, τα οποία δεν έχουν καταφέρει να προσπεράσουν μέχρι στιγμής. Βρίσκονται να ακολουθούν, να κυνηγούν από, από τις πρώτες φάσεις. Εδώ ο Μαύρης θα σκοράρει, θα απαντήσει για τους ανώνυμους. Για το 7-10. Ο Ευσταθίου. Πήρε το screen. Πάει από τα δεξιά, όχι τόσο καλή εκτέλεση, Καραμάνος είναι εκεί για να ανανεώσει και πάλι Παπα Ευσταθίου, ούτε τώρα θα τα καταφέρει. Και συνέχεια μπάλα κατέληξε εκτός, έχουμε και αλλαγές τώρα για τα Μανάρια. Ο Σίδωρος Τσίγκος και ο Αλεξανδρίδης, πάτσαν παρκέ. Μανολέας. Ύψωσε ο Ζουνίδης με ρίσκο όμως. Έγινε το κλέψιμο από τα Μανάρια και από τον Καραμάνο συγκεκριμένα. Της αφήσει στο πλάι ένα σου για τρεις πόντους. Αλεξανδρίδης κάνει αισθητή αμέσως στην παρουσία του και ισοφαρίζει σε 10-10. Παραλίγο να χάσει εδώ ο Ζουνίδης, χαμηλή πάσα για τον Δρακόπουλο, έκλεισαν αμέσως δύο παίκτες πάνω του. Ζητούν βήματα τα Μανάρια, Μπουτσικάκης για τρεις, βρίσκει σίδερο. Τρέχει ο Παπαευσταθίου. Σκληρός Αλεξανδρίδης για δύο αυτή τη φορά, στοχή. Καραμάνος ακόμα ένα επιθετικό rebound, 43 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σκληρός, τα 5 δευτερόλεπτα το ρολόι για την επίθεση. Πρέπει να έχει ακουμπήσει και κάποιος, ναι. Ο Μαύρης έχει ακουμπήσει και αν είδα καλά, ναι, έχει βρει πόδι, οπότε ανανεώνεται το ρολόι. 14 δευτερόλεπτα διαθέσιμα τώρα για τους ανώνυμους. Για τα Μανάρια, με συγχωρείτε, οι ανώνυμοι τώρα θα προχωρήσουν στην αλλαγή με τον Κωνσταντόπουλο να περνάει στο μάτς. Πανέφεραν οι μπλε. Αλεξανδρίδης εκτελεί για δύο. Μανολέας. Μαύρης. Ο ίδιος θα πέρασε στο κέντρο και του δίνει και πάλι χέρι με χέρι. Αποκλήση 2 δευτερολέπτων στα χρονόμετρα. 8 για τους ανώνυμους. Δρακόπουλος. Πάσα έξω τώρα για τον Μανολέα, εκτελεί από την κορυφή στη λήξη του χρόνου. Παπαευσταθίου δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι και έχουμε φινάλε στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 10-10. Μόλις έγινε και η δεύτερη περίοδος του παιχνιδιού. Σε απόλυτη ισορροπία τα πράγματα. 10-10 δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Καθώς νωρίτερα στα τελειώματα της πρώτης περίοδου κατάφερε να εξαφανίσει με τον Αλεξανδρίδη. Η γηπεδούχη. Φάουλ τώρα επάνω στον Τσίγκο. Στον Ισίδωρο Τσίγκο από τον Μαύρη. Πρώτο ομαδικό νωρίς στην δεύτερη περίοδο για τους ανώνυμους. Thank you.
Ο Λιάκος ο οποίος έχει περάσει και στο μάτς. Παίξαμε τον Τσίγκο. Δεν είναι καλή η πάσα του, κατέληξε στην αγκαλιά του Μανολέη. Βάλα Ζουνίδης Μαύρης. Θα το πάρει καθώς του άφησαν χώρο η μπλε. Αλέξιο Κωνσταντόπουλος κέρδισε τελικά την κατοχή και παραμένουν στην επίθεση άσπρη. Μαύρης βλέπει τις επιλογές του Μανολέας, περιμένει στο τρίποντο. 6 δευτερόλεπτα ακόμα, παρακινδυνευμένη πάσα, την κατάλαβε ο Αλεξανδρίδης. Από Ευσταθίου. Πάλι φάουλ από τον Μανολέα. Δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Από Ευσταθίου. Στέκεται στην κορυφή, δεν θα το βάλει. Προσπάθηκε κατευθείαν με ένα φόλο ο Λιάκος να πετύχει κάτι. Ενώ στην συνέχεια έχουμε και φάουλ από τον Ισίδωρο Τσιγκό. Μανολέας κατεβάζει. Έχει τον Παπαρισταθίου μπροστά του, πήρε ο Δρακόπουλος. Και πάλι ο Μανολέας ζητάει, και πάλι ο Δρακόπουλος ο οποίος προσπαθεί να πάρει θέση. Τον Μαύρη επέλεξε εκείνος και εκτέλεσε για το 10-12. Τσίγκος άφησε έξω σκληρός για τρεις. Όχι, δεν ήταν καθόλου καλό το σούτου. Ο Μανολέας προσπαθεί να παίξει με μια γρήγορη πάσα για τον Ουζουνίδη. Μια τυφλή πάσα από εκείνον. Αλλά με κάποιο τρόπο καταλήγει στον Μαύρη και από εκεί στον Μανολέα. Ζουνίδης κάνει, ζητάει την κίνηση από τον Μαύρη, πάει κοντά του εκείνος. Έχει μείνει τώρα με κοντύτερο αντίπαλο. Θα γίνει το φάουλ τον Αλεξανδρίδη, ο οποίος είδε ότι υπήρχε μισμάτς. Και σταμάτησε γρήγορα, γρήγορα την φάση. Τέσσερα νέα πρόσωπα τώρα για τα μανάρια. Λιάκος, Τσίγκος, Παπαχριστοδούλου και ο Τονερούτσος επέστρεψαν στο παρκέ. Μόνο ο Σαμάτης Λιάκος έμεινε στο παρκέ από την προηγούμενη πεντάδα. Πάλι σφύριγμα. Αυτός τους έχει χτυπήσει το πρόσωπο Νερούτσος. Μένουν 7 δευτερόλεπτα τώρα για τα μανάρια. Πανέφεραν οι μπλε. Αντώνης Τσίγκος θέλει βάλει από τα χέρια. Ζουνίδης δεν θα διστάσει να τελειώσει ίδιο στη φάση. Δεν θα φέρει όμως κάτι καλό για την ομάδα του. Παπαχριστοδούλου για δύο όχι. Και πάλι ο Ζουνίδης. Αυτή τη φορά θα πάει στο αριστερό lay-up και θα σκοράρει για το 10-14. Επιμέρους 0-4 στην δεύτερη περίοδο, χωρίς σκορ. Παραμένουν σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά οι γηπεδούχοι, με συγχωρείτε. Να δυσκολεύονται τώρα όμως, θα δώσει τη λύση ο Αντώνης Τσίγκος για το 12-14. Μετά από ώρα βρίσκουν τον δρόμο προς το καλάθι. Ζουνίδης. Έκλεισαν δύο πάνω του. Βρήκε αμαρκάρι στο συμπαίκτη. Ο Κωνσταντόπουλος δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Αλλά στη συνέχεια θα γίνει το λάθος, καθώς ήταν λίγο πιο δυνατή πάσα από όσο θα έπρεπε. Αλλαγή για τους ανώνυμους. Ο Ελευθεριάδης επέστρεψε. Πήρε την θέση του Δρακόπουλου. Λοιπόν.
Αγγελέας. Λευτεριάδης το σκέφτηκε για λίγο να στάρει. Μαυρής. Το μέση απόσταση μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Καθαρίζουν τη φάση στα μανάρια και παίρνει ο Τσίγκος. Λιάκος αφήνει και πάλι στον Τσίγκο. Περάσει πάσα ανάμεσα από δύο και υπάρχει φάουλ από τον Μαύρη. Δεν νομίζω να μετράει το καλάθι. Όχι, δεν μετράει, έχει γίνει χαμηλά η παραβάση. Παραμένει στο 12-14. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Παπαχριστοδούλου. Θα μπορέσει να σκοράρει και να εισοφαρίσει επίσης. Ζουνίδης. Έστω ένας μέναν τον Παπαχριστοδούλου. Θα του πάρει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Φάουλ νούμερο 3 αυτό και για τα μαναριά. Χαμένη πρώτη βολή από τον Ζουνίδη. Έξω και η δεύτερη. Δεν αλλάζει το 12-14. Τσίγκος ύψωσε για τον Λιάκο. Και πάλι Τσίγκος στην κορυφή με τον Μανολέα να είναι μπροστά του. Ανεβαίνει ο Λιάκος να του δώσει το screen. Μένει με τον Ελευθεριάδη. Ωραία, εδώ θα φτάσει μπαλά στην γωνία. Παπαχριστοδούλου, δεν μπαίνει το καλάθι. Θα διπλώσει ωραία εδώ η επίθεση των γηπεδούχων. Δεν ήταν καλό όμως το σουτ στο φινάλι και έτσι δεν ήρθε και η προσπέραση. Μαυρής. Το θυμίζω, δεν έχουν περάσει μπροστά καθόλου από την αρχή του μάτς στα μαναριά. 3-4 λεπτά εδώ από τον Μαύρη. Σκέφτηκε αρκετά να πάρει το σουτ ο Ελευθεριάδης. Έκανε την πάσα τελικά, αλλά είχε ξοδέψει αρκετά δευτερόλεπτα. Ο Μαύρης έγινε η παράβαση 4-43 πριν το ημίχρονο. Το σκορ στο 12-14. Μανάρια τώρα στην επίθεση. Παίζει με πλάτη ο Νερούτσος, ένα τρίποντο από την κορυφή. Ας το πω. Μητσουκάκης. Κουλός από κοντά, δεν θα τα καταφέρει. Καθαρίζει την φάση ο Λιάκος. Τσίγκος. Πέρασε η πάσα του, δεν θα γίνει ασίστ όμως από τον Παπαευσταθίου. Φάουλ στην συνέχεια από τον ίδιο. Καραμάνος τώρα επιστρέφει για τα Γκραν Μανάρια. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Πετρόπουλο και πάλι στο παρκέ για τους ανώνυμους. Μανολέας. Πήρε ο Πετρόπουλος. Θα γίνει το λάθος. Πάτσε εκτός γραμμών ο Νερούτσος και έτσι η μπάλα επιστρέφει και πάλι στα χέρια των ανώνυμους με τον coach των γηπεδούχων να τα βάζει με τους παίκτες του για αυτά τα φτηνά λάθη τα οποία θέλει να αποφύγει. Μανολέας. Ελευθεριάδης δεν μπορεί να γυρίσει καθώς στον δρόμο του παρενέβη αντίπαλος και ο Καραμάνος τώρα θα εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του για να εσωφαρίσει 14-14. Έχουμε διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση μετά το time out.
στην ισοπαλία. Βρισκόμαστε και πάλι 14-14. Μανολέας έπαιξε με τον Μπουτσικάκη. Αποφασίζει να εκτελέσει εκείνος για τρεις και πολύ καλά θα πράξει. 14-17 και πάλι το προβάδισμα στα χέρια των Anonymous. Ο Μεσταθίου έπαιξε με τον Ρούτσο από κοντά, εκείνος με το ένα χέρι εκτέλεσε, δεν τα κατάφερε. Έχει και μια δεύτερη ευκαιρία όμως τώρα. Θα το κάνει καλύτερα. 16-17. Μανολέας. Ελευθεριάδης. Πετρόπουλος. Θέλει να πλησιάσει ο Δρακόπουλος. Δυσκολεύτηκε αρκετά. Τελευταίος βρήκε ο Καραμάνος. Κουτσικάκης. Είναι το λάθος στην επαναφορά και τώρα ο Τσίκος αφήνει στον Καραμάνο. Καλάθι και φάουλ. Πως έδειξε χαρακτηριστικά ο ρέφερι, βρήκε το χέρι του Καραμάνου, πέσει στον Anonymous ο Δρακόπουλος και για πρώτη φορά παίρνει το προβάδισμα η γηπεδουχή. 18-17. Στο συν 2 πλέον τα μανάρια, 2 και 15 πριν την διακοπή του ημιχρονού. Ζουνίδης, παγίδα από 2. Λευθεριάδης έπαιξε με τον Δρακόπουλο. Πάσα του δεν είναι καλή. Νέο λάθος από τους Anonymous. Θέλω να το εκμεταλλευτούν για να βγουν γρήγορα στην επίθεση τώρα τα μανάρια. Δεν έρχεται όμως το καλάθι από την προσπάθεια του Παπαευσταθίου. Με χώρο τώρα ο Δρακόπουλος. Ζουνίδης, όχι. Ναι, ευκαιρία με Ελευθεριάδη, ούτε εκείνος θα μπορέσει. Πάσα στον χώρο. Αστόχησε όμως την συνέχεια Νερούτσος. Αλλά ο Καραμάνος εκεί θα διορθώσει την κατάσταση. Για το 21-17. Time out για τους Anonymous τώρα. Συνέχεια στην δράση, 1,5 λεπτό πριν να τελειώσει η δεύτερη περίοδος, 21-17 τώρα το σκορ υπέρ των σημερινών γηπεδούχων. Μπουτσικάκης από την γωνία, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Καθάρισαν την φάση και τώρα Παπαευσταθίου τώρα να τρέχει για τα μανάρια. Καραμάνος, ωραία θα περάσει την πάσα του Παπαευσταθίου, αφήνει στον Αλεξανδρίδη. Για τρεις εκείνος υποπίεση, δεν το έκανε το χάτηρι μπαλά, δεν ήταν άσχημο όμως και το σουτ. Κουτσικάκης. Δρακόπουλος έπαιξε με τον Ζουνίδη, ζητάει ξανά, σε αυτόν θα πάει μπαλά. Καραμάνος είναι πάνω του. Θέλει να πλησιάσει ο Δρακόπουλος, άτσαλο τελείωμα. Θα βγει και αυτή η άμυνα από τα μανάρια. Καραμάνος παίζει κατευθείαν, δεν ξέρω αν του γλίστησε η μπάλα ή αν θέλησε να κάνει μια γρήγορη πάσα εδώ. Πάντως όπως και να έχει, η μπάλα είναι για τους Anonymous. Ελευθεριάδης. Δίστασε να το πάρει. Πετρόπουλος. Πάει από τα αριστερά. Μπουτσικάκης, να με συγχωρείτε. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει ούτε τώρα. Αλεξανδρίδης έπαιξε με τον Καραμάνο. 17 δευτερόλεπτα στο ρολόι, όλα για τα Γκραν Μανάρια. Στην επαναφορά ο Παπαευσταθίου. Αλεξανδρίδης και Τσίκος τώρα. Κάνει την κίνηση και πήρε ο Παπαευσταθίου, πέρασε μέχρι μέσα. Το έχασε ο ίδιος, επιμένει, θα το χάσει και πάλι. Δύο απανωτές χαμένες ευκαιρίες, δύο δευτερόλεπτα τώρα. Θα γίνει το λάθος, φινάλε, χωρίς να γίνει κάποια επίθεση.
Και έτσι ολοκληρώνεται και η δεύτερη περίοδος με το σκορ 21-17. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος του παιχνιδιού. Το βρίσκει μπροστά τα Κραμανάρια με 21-17, καθώς έκαναν την αντεπίθεση τους στην δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να πάρουν τα ενία οι γηπεδούχοι. Μπουτσικάκης για να μειώσει, δεν θα το καταφέρει. Και τώρα από Εκταθίου. Καστή πάσα για τον Σκληρό, ο οποίος θα βρεθεί στο παρκέ κανονική άμυνα. Σύμφωνα με τους διαιτητές, αλλά θα κλέψουν γρήγορα, γρήγορα και πάλι τα Μανάρια. Ένα σούτ από το πλάι, θα ευστοχίσει ο Τσίγκος. Ο Ισίδωρος Τσίγκος για το 23-17. Πετρόπουλος. Ροζουνίδης. Μουτσικάκη στην κορυφή, παίζει με τον Ελευθεριάδη. 4 δευτερόλεπτα ακόμα για τους ανώνυμους, πρέπει να σουτάρει κάποιος. Ο Ζουνίδης θα το κάνει, δεν προλάβω όμως να διώξει την μπάλα από τα χέρια του Έγκαιρα. Συνέχεια με Παπαευσταθίου. Αλεξανδρίδης, Παπαευσταθίου και Σκληρός. Ο Ζουνίδης θα έχει κάνει το φάουλ. Φαίνεται να διαφωνεί με αυτό το σφύριγμα. Ο Σκληρός θα επαναφέρει από την baseline, όχι τώρα φεύγει. Για να πάει ο Παπαευσταθίου στη θέση του. Αυτός θα βάλει την μπάλα μέσα. Παίξε με τον Λιάκο. Παπαευσταθίου και πάλι Σκληρός για τρεις, όχι. Θα λίγο περισσότερη δύναμη. Θα τελειξε έρβου λίγο στα θεία του. Ο Δρακόπουλος κατεβάζει. Πετρόπουλος. Δρακόπουλος με τον Λιάκο μπροστά του. Τον παίζει με πλάτη του Πουτσικάκης. Θα το πάρει και θα το βάλει. 23-20. Το ψάχνει το τρίποδο στις τελευταίες φάσεις. Το βρήκε τώρα. Για να μειώσει στους 3. Θέλει να απαντήσει ο Αλεξανδρίδης. Δεν θα το κάνει ωστόσο. Ο Ζουνίδης αφού στον Δρακόπουλο. Μπουτσικάκης. Και πάλι ο Ζουνίδης. Ο Παυσταθίου τον μαρκάρει. Δρακόπουλος. Έχει μείνει με τον, μείνει με τον Σκληρό. Αλλά καταλήγει εκτός. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους ανώνυμους. Θα πρέπει να βιαστούν σε αυτή την προσπάθειά του. Σε αυτή την προσπάθειά τους, με συγχωρείτε. Δευτερία της παίρνει και εκτελεί αμέσως στο πλάι του ταμπλό η μπάλα. Και τώρα τα Μανάρια. Σκληρός. Ως απέναντι για τον Αλεξανδρίδη. Ο Πεσταθίου εκτελεί. Δεν είναι καλό το σουτ. Αλλάζει και το 23-20. Ζουνίδης. Βρέθηκε στο παρκέ. Παίξει των γηπεδούχων. Και τώρα θα περάσει εκτός ο Τσίγκος, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει. Σε ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Να διακόψουμε για λίγο και επιστρέφουμε με την επανέναρξη. Συνέχεια στην δράση με μια γρήγορη επίθεση των ανώνυμους. Ο Ζουνίδης θα σκοράρει, έπιασε τον ύπνο την άμυνα. Για το 23-22. Λίγο πιο πίσω από το έτσι των βολών.
Απαντάει ο Νερούτσος. 25-22. Πετρόπουλος. Ο Ζουνίδης πάσα για, για κανέναν συμπαίκτη. Τον αντίπαλο βρήκε, αλλά συνέχεια κάτι παρόμοιο θα γίνει και από τον Παπαευστάθειου. Και τη φορά όμως η μπαλά κατέληξε εκτός. Ο Παπαευστάθειου άφησε την θέση του στον Τσίγκο. Τώρα ο Πετρόπουλος φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους ανώνυμους. Ζουνίδης βρήκε τον διάδρομο, θα τελειώσει τη φάση για το 25-24. Νερούτσος, Παπαχριστοδούλου στον Τσιγκό και πάλι Παπαχριστοδούλου. Φεύγει ωραία τον αντίπαλό του, βρήκε το χέρι του ο Πετρόπουλος. Θα τον στείλει στη γραμμή για δύο βολές. Εύστοχος την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 2-2 βολές από τον Παπαχριστοδούλου για το 27-24. Θα το επιχειρήσει ο Ελευθεριάδης, αστόχησε και πήραν και πάλι τα μανάρια τώρα με τον Παπαχριστοδούλου. Τσίγκος, το αφήνουν την επιλογή για σουτ και θα πει και ευχαριστώ. 30-24. Ο Τσίγκος βρήκε την ευκαιρία του. Χτύπησε με αυτό το τρίποντο για το 27, για το, με συγχωρείτε, για το 30-24. Ελευθεριάδης, αστοχή από κοντά. Παχριστοδούλου. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια, σώζει λίγο την κατάσταση. Λιάκος, καλάθι και φάουλ. Εκεί που πήγε να γίνει το λάθος η φάση όχι μόνο έμεινε ζωντανή, αλλά θα μπορέσει να διεκδικήσει και ένα έμεσο τρίποντο παίκτης των Μαναριών. 32-24 πλέον. Παίρνω απόσταση 8 πόντων. Τα Μανάρια μπορούν να πάνε και στο σύν 9 αν ευθεθήσει στη βολή του ο Λιάκος. Θα την βάλει και αυτή. 33-24, μία ανάσα από το σύν 10 τα Καλαμανάρια. Και έχουμε αλλαγή με τον Καραμάνο να επιστρέφει στην θέση του Λιάκου. Πετρόπουλος. Πάσα στο πλάι, Μπουτσικάκης δεν θα διστάσει και θα εκτελέσει για 3. 33-27. Μπουτσικάκης. Αυτό το τρίποντο προσπαθεί λίγο να αφυπνίσει την ομάδα του. Εδώ δεν είχε πέσει κολλημένο πάνω του Παπαχριστοδούλου, αλλά στη συνέχεια το σούτ του κατέληξε εκτός στόχου. Μπουτσικάκης και πάλι τώρα για τους άσπρους. Νέο τρίποντο, νέο καλάθι. 33-30. Μπουτσικάκης παίρνει μπρος. Βγάζει αντίδραση για τους φιλοξενούμενους και αναγκάζει για τα Μανάρια να καλέσουν time out. Κάτι περισσότερο από 4 λεπτά μας απομένουν ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μουτσικάκης με δύο συνεχόμενα τρίποντα έγραψε το 33-30. Και τα Μανάρια τώρα έχουν μια επίθεση 8 δευτερολέπτων. Όχι, 14, με συγχωρείτε, ανανεώθηκε το ρολόι. Πάσα έξω για 3 για το τρίποντο από τον Προκόπη Παπαευσταθίου. 36-30.
κάνει και ένα φινό λάθος στη συνέχεια Τσίγκος. Πήρε και πάλι από τον Παπαχριστόδουλου. Να πάει προς τα μέσα. Ο Πετρόπουλος έβαλε τα χέρια του στην μπάλα. Η μπάλα η κατοχή παραμένει στις μπλε. Πανέφερε ο Τσίγκος. Καραμανός. Ο Παχριστοδούλου στέκεται για δύο, δεν θα το βάλει. Μαζέψε ο Πετρόπουλος στο rebound. Και ίδιος θα αναλάβει τώρα να περάσει και το κέντρο. Ο Ζουνίδης σταματάει με φάουλ ο Νερούτσος. Ζουνίδης. Πάσα στη γωνία. Άστοχο το τρίποντο από τον Μπουτσικάκη. Καραμανός από κοντά. Βγήκαν γρήγορα εδώ στην επίθεση, δεν βρήκαν όμως αποτέλεσμα τα μανάρια. Ο Ζουνίδης τώρα τρέχει, βλέπει τρεις μπλε φανέλες μπροστά του. Ο Σαντόπουλος σηκώνεται για δύο. Δεν σημαίνεται σωστά, δεν έβαλε και την κατάλληλη δύναμη στο σούτου. Τσίγκος. Παπαχριστοδούλου και πάλι Τσίγκος. Όχι, δεν ήταν καλή εκτέλεση της πάσας. Και τώρα ο Ζουνίδης. Κάπως ανορθόδοξα πήγε και ο παίκτης των Ανώνυμους. Γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Παπαχριστοδούλου, 38-30. Πετρόπουλος. Ο Μαύρης είδε την κίνηση του Κωνσταντόπουλου. Ο Ζουνίδης στην κορυφή εκτελεί για τρεις, δεν θα μπει το καλάθι. Κάτι λιγότερο από δύο λεπτά τώρα. Τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Ακόμα ένα λάθος θα προσθεθεί στην λίστα του παιχνιδιού. Αυτή τη φορά από τα μανάρια έγινε. Έχουμε και νέα πρόσωπα στο μάτς. Μανολέας και Δρακόπουλος πατούν παρκέ για τους Ανώνυμους. Ενώ από την άλλη επέστρεψε ο Παπαϊσταθίου. Μανολέας έπαιξε με τον Μαύρη. Ψάχνει να βρει κάποια κίνηση εκείνος. Τρόπουλος, Μπουτσικάκης για τρεις, θα το βάλει. 38-33, ο Μπουτσικάκης προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του. Με τα τρίποντά του το καταφέρνει μέχρι στιγμής. Τους Ανώνυμους θα βρίσκονται στο μείον 5. Ωστόσο χρειάζεται και συμπαράσταση. Τώρα από τον Μαύρη πάνω στον Νερούτσο και συμπληρώνονται και τα ομαδικά, γι' αυτό και έχουμε βολές. Ο Νερούτσο στη γραμμή. Πέντε ομαδικά για τους Ανώνυμους. Ένα μόλις ομαδικό για τα Γκραν Μαναριά. Προχωρούν ακόμα τρία φάουλ να δώσουν σε αυτό το 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα που απομένουν. Χαμένη δεύτερη βολή, 39-33, νέα ευκαιρία για τον Ρούτσο. Τρεις πόντια από τα δικά του χέρια, στην ίδια φάση. 41-33. Μαύρης. Μανολέας έπαιξε με τον Δρακόπουλο. Καλή άμυνα από τον Καραμάνο, Δρακόπουλος αστοχή. Εκεί μαζί με τον αντίπαλό του θα διεκδικήσουν την μπάλα. Έχουμε τζάμπολ, η κατοχή είναι για τα Γκραν Μανάρια. Από το 33-27 μέχρι το 41-33 έχουμε δει 9 πόντους όλους από τον Μπουτσικάκη για τους Ανώνυμους. Έχει πετύχει 3 τρίποντα.
Ένα δίποντο τώρα. Το Μαύρη. Και όλη η επίθεση είναι για τους γηπεδούχους. Ο Παευσταθείου. Έφυγε η μπαλά από τα χέρια του παίχτη των Μαναριών. Και έχουμε έτσι το φινάλε της τρίτης περίοδου. Με το σκορ να δείχνει 41-33. Μόλις άρχισε να μετρά αντίστροφα και το τέταρτο δεκάλεπτο. 41-33 το σκορ. Οι γηπεδούχοι κρατούν το προβάδισμα που έχουν πάρει από τα τελειώματα της δεύτερης περίοδου. Κρατούν τα ενία, ενώ έχουμε ένα φάουλ τώρα πάνω στον Μαύρη. Ψηλός τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας, έτοιμος για την πρώτη. Βρίσκει σίδερο. Τέλει και την δεύτερη. Ακόμα πιο αστόχη αυτή. Και έτσι μπαλά πάει στο πλάι. Κύριος επαναφέρει. Παπαϊσταθίου κλασικά. Θα κατεβάσει, θα οργανώσει αυτή την επίθεση για τα Μανάρια. Θα το πάρει τώρα από την κορυφή. Θα το βάλει. 44-33. Η διαφορά σε διψήφιο υπέρ των γηπεδούχων. Στο συνέντεκα πλέον τα Μανάρια. Το έχουν παρουσιάσει σαφώς καλύτερη εικόνα μέχρι στιγμής σε αυτά τα λεπτά που έχουμε παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Με τους ανώνυμους από την άλλη να μην έχουν καλή εικόνα, ειδικά επιθετικά. Με τον Μπουτσικάκη να μην βρίσκει συμπαράσταση στο σκοράρισμα και να μην έχουν γενικά λύσεις οι άσπροι ώστε να μειώσουν. Σκληρός και ανάμεσα στην πολυκοσμία, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Τσιτσικάκης. Κάνει σταυρωτές. Βρήκε τον Πετρόπουλο, δεν θα διστάσει εκείνο το σουτάρι. Ο Καραμάνος. Ρούτσος. Φύγει έξω στον σκληρό. Πάσα απέναντι για τον Παπαευσταθίου. Εκτελεί για τρεις εκείνος, θα το χάσει. Το Μπουτσικάκη στο rebound. Ύψωσε με λίγο ρίσκο, αρκετό ρίσκο βασικά. Έκλεισαν τα Μανάρια, θα βγουν και στον εθνιδιασμό. Δύο μέναν εκεί πέρα, ο Πετρόπουλος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ο Νερούτσος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 46-33. Στους 13 πόντους πλέον η διαφορά. Τα πράγματα πάνε όπως ακριβώς θέλουν τα Γκραν Μανάρια. Νέο λάθος, νέο κλέψιμο. Και πάλι εθνιδιασμός. Καλάθι και φαουλ, όχι. Τον πούλησε εδώ την μπάλα των Παπαευσταθίου, τον Παπαδόπουλο Παπαευσταθίου. Κατέληξε εκτός και θα εκτελέσει δύο βολές μετά το time out. Σταθίου ευστοχή στην πρώτη βολή του και ανεβάζει το σκορ στο 47-33. Αστοχή η δεύτερη, ωστόσο το rebound, το εξωτικό rebound κρατάει στην επίθεση και πάλι τους μπλε. Λιάκος δεν θα εκμεταλλευτεί την καλή πάσα. Δρακόπουλος, Ζουνίδης κρατάει με δυσκολία. Δεν ήταν και τόσο καλή πάσα του Δρακόπουλου. Φωνέστερα από τον αλεφαντινό σπέκτες του, οι οποίοι δείχνουν να μην έχουν καθαρό μυαλό. Ζουνίδης. Μουτσικάκης προσποιείται, εκτελεί τελικά. Όχι. Κατευθείαν εκτός η μπάλα. Παραμένει το 47-33. Έχουμε αλλαγή. Με τον Βαγγέλη Λιάκο να πατάει παρκέ.
Να δω στο Ραλιάκος, αφήνει στον Παπαεφτάθειο. Συζητήσει εκεί τώρα του Παπαευσταθίου με τον ρεφερί Καραμάνος. Κυρολιάκος πάει από τα αριστερά. Ακούψε ο τελευταίος ο παίξης των Γιουλαδούχων. Συνέχεια με Ουζουνίδη. Πετρόπουλος, Μπουτσικάκης. Πάσα έξω, ο Ζουνίδης κάνει έρμπολ. Προστατεύει και την μπάλα. Έξυπνα εκεί ο Σπυρός για να καταλήξει εκτός γραμμών. Και τώρα ο Παπαευσταθίου. Έχει τον Πετρόπουλο μπροστά του. Καραμάνος δίνει επιλογή για σκριν. Φαουλ από τον Πετρόπουλο. Σπυρός. Καραμάνος έπαιξε με τον Λιάκο. Ωραία θα αποφύγει εκείνο στο μαρκάρισμά του και θα σκοράρει. Ρόλαρε εξαιρετικά για το 49-33. Μανολέα στέκεται για δύο από μέσα απόσταση, έρμπολ. Φαίνεται ότι οι ανώνυμους δεν έχουν αυτοπεποίθηση στα σούτ τους. Δεν ξέρω αν φταίει και η κούραση πλέον. Δεν ξέρω αν φταίει και η απογοήτευση για το γεγονός ότι η ψαλίδα έχει ανοίξει πλέον. Αλλά μέχρι στιγμής η εικόνα τους δεν είναι και πολύ καλή στην... Στο δεύτερο ημίχρονο, από την άλλη, τα κάνα μανάρια είναι και πιο ουσιαστικά και πιο, παίζουν και πιο αποελευθερωμένα, νομίζω. Λιάκος εδώ έπαιξε με τον Καραμάνο, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. Αυτό που σας έλεγα, παίζουν πιο απελευθερωμένα, τα χέρια τους αλλά και τα πόδια τους δείχνουν να έχουν λυθεί. Και τώρα θα μπαίνουν και τα μακρινά σουτ, 52-33. Ένα βήμα στο πλάι από τον Πετρόπουλο. Δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Δρακόπουλος μαζεύει. Ζουνίδης, Μπουτσικάκη ζητάει στην κορυφή. Παπαϊσταθείο μπροστά του, κατεβάζει το χέρι του. Και του κάνει το φάουλ. Ευθεριάδης. Θα περάσει στο μάτς. Πετρόπουλος. Θα προχωρεί. Τώρα και για τα μανάρια, ο Καραμάνος εκτός στην θέση του ο Παπαχριστοδούλου. Ζουνίδης, εξαιρετική κίνηση. Δρακόπουλος, ανάποδο lay-up, δεν μπαίνει το καλάθι. Προσπάθησε εκεί να διεκδικήσει ο Κωνσταντόπουλος, δεν προλάβε. Έτσι περνάει, ανεκμετάλλευτη και αυτή η ευκαιρία για τους ανώνυμους οι οποίοι παραμένουν άποντοι στην τέταρτη περίοδο, στην οποία έχουμε διανύσει σχεδόν 5 λεπτά. Το Παχριστοδούλου στα αριστερά, υποαστικτική πίεση. Σταντόπουλος, πάσα στα δεξιά. Θα βρει τον Μπουτσικάκη και ο Δρακόπουλος. Δεν θα φτάσει όμως ποτέ η μπάλα σε εκείνον. Και έχουμε νέα αλλαγή τώρα για τα μανάρια. Ο Παπαϊσταθείο αφήνει την θέση του στον Αντώνη Φίκο. Ένα γρήγορο φόλο από τον Λιάκο πάνω στον Ελευθεριάδη. Τρακόπουλος προσπαθεί να τους έξι χώρο Ελευθεριάδη. Πάει κόλλα στον Λιάκο, υπάρχει σφρίγμα.
Και έχουμε βολές τώρα για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Μπορεί να ξεκολλήσει επιτέλους από το 33. Τους ανώνυμους δεν θα το κάνει με την πρώτη βολή. Θυμίζω 41-33 έχει ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Στο 52-33 βρισκόμαστε τώρα. Τώρα θα αλλάξει αυτό όμως. 52-34. Τσίκος. Ένα σου τριών πόντων. Με πολύ δύναμη όμως από τον Λιάκο. Αλλά πέρασε απευθείας εκτός. Ιουνίδης σταματάει την τρίπλα, αφήνει στον Ελευθεριάδη. Βουτσικάκης δεν πήρε κάποιο σούτ από μακριά. Μάσα του θα περάσει. Δρακόπουλος, Βουτσικάκης, Ελευθεριάδης τώρα θα σηκωθεί. Το σκόραρε, κρατούν ωστόσο οι άστροι. Κόπουλος ζητάει έξω ο Ζουνίδης, δεν θα φτάσει εκείνη η μπάλα. Παρενέβη ο Αλεξανδρίδης. Κλέψιμο τώρα για τους ανώνυμους. Μπορούν να τρέξουν στον ευνηδιασμό με αριθμητικό πλεονέκτημα. Ελευθεριάδης θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για το 52-36. Ένα σου τριών πόντων τώρα εύστοχο ο Νερούτσος. Το ήθελε αυτό το σουτ, το πήρε και το έβαλε. Χωρίς δεύτερη σκέψη εκτελεί. Με το 55-36, 3-13 πριν να τελειώσει το μάτς. Λευθεριάδης θέλει να απαντήσει. Βγήκε και βγήκε όμως η μπάλα. Δεν προλάβε. Γιάκος. Ένας εκτός μαζί με την μπάλα. Ζητάει ο coach Καμπόλης από τους παίκτες του. Αυτός δεν υπάρχει και λόγος για να τρέξουν. Δρακόπουλος. Ελευθεριάδης. Υπάρχει τζάμπολ. Κατοχή είναι για τα Γκραν Μανάρια. Και 40 ακόμα για να ολοκληρώσει το μάτς. Προβάδισμα νίκης. Κρατούν στα χέρια τους τα γραμμανάρια. Λιακός. Κάνει το λάθος. Από την μπάλα το έχει κάνει ο Παπαχριστοδούλου. Αγκάλιασε και τον Μαύρη στην προσπάθειά του να τον πιέσει. Πέμπτο ομαδικό φάουλ. Γι' αυτό έχουμε και βολές. Έξω η πρώτη. Μένει και η δεύτερη. Παχριστοδούλου ηρεμεί την κατάσταση, αφήνει στον Τσίγκο. Ένα τρίποδο του Αλεξανδρίδη, όχι καλό από Παχριστοδούλου, κρατάει. Πάλι Τσίγκος. Σηκώνεται για δύο ανάμεσα από δύο αντιπάλους του. Δεν αλλάζει το 55-36. Πετρόπουλος βρήκε τον Μανολέα εξαιρετικά. Εκτέλεσε εκείνος για τρεις. Δεν πήγε η μπάλα στο καλάθι.
Και συνέχεια έχουμε φάλλο πάνω στον Κωνσταντόπουλο. Εστοχή με το 55-37. Μέσα και η δεύτερη. 55-38. Ρούτσος, Τσίγκος και τώρα Αλεξανδρίδης γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Αλεξανδρίδης έπαιξε εξαιρετικά με τον Ρούτσο. Φάουλ από τον Πετρόπουλο. Τέταρτο ομαδικό για τους ανώνυμους. Από το επόμενο θα έχουμε βολές και για τους γηπεδούχους. Ανέφεραν τα κραν μανάρια, Νερούτσος με το κουκουέπια στην μπάλα εκτέλεσε. Ο Χριστοδούλου είναι έξω στον Τσίγκο. Με το ένα χέρι ο Νερούτσος από τα αριστερά. Και πάλι ο Παπαχριστοδούλου προσπαθεί και να μπει ανάμεσα στους αντιπάλους. Πρέπει να και διεκδικεί στο επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε. Ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό του μάτς. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Τα καλαμανάρια να πανηγυρίζουν την νίκη τους σε αυτή την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Ξεκινούν με το δεξί της υποχρέωσης τους στη νέα σεζόν. Σε αντίθεση με τους ανώνυμους οι οποίοι δεν θα τα καταφέρουν απόψε, θα φύγουν με άδεια χέρια εδώ από το πλησό της Ζωφρίας. Μαύρης, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Τσίγκος. Πήρε ο Βαχριστοδούλου. Μέσα έξω, Τσίγκος θα το πάρει από αρκετά μακριά. Πάλι μπάλα στα δικά του χέρια, τελευταία 15 δευτερόλεπτα, δεν θα γίνει κάποια άλλη επίθεση. Φινάλι λοιπόν στο παιχνίδι με τα Κραν Μανάρια να επικρατούν με 55-38 επί των ανώνυμους.